Και πλακέτα στον κορυφαίο Έλληνα μαραθωνοδρόμο Γιάννη Κούρο. Απένιμε σήμερα ο δήμαρχος του Βόλου Αλέκος Βούλγαρης με αφορμή τη συμμετοχή του στο χθεσινό λαϊκό αγώνα δρόμου που διοργάνωσε ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου. Τον κορυφαίο Έλληνα μαραθωνοδρόμο Γιάννη Κούρο δέχθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του ο δήμαρχος Βόλου Αλέκος Βούλγαρης, ο οποίος του απένιμε τιμητική πλακέτα και του δώρησε ένα λάβαρο με το λογότυπο του αθλητικού οργανισμού του Δήμου. Ο Γιάννης Κούρος, που έχει κάνει περήφανη τη χώρα μας, λαμβάνοντας μέρος σε υπερμαραθώνιους ανά τον κόσμο, μετήχε στον χθεσινό λαϊκό αγώνα δρόμου που διοργάνωσε ο Δήμος Βόλου. Έχει περγαμηνές και έχει τιμήσει τη χώρα μας πολλές φορές σε διεθνείς αγώνες. Και είναι τιμή μας που τον φιλοξενήσαμε στην πόλη του Βόλου. Όπως δήλωσα πριν, στον κύριο Κούρο είμαστε στη διάθεσή του. Όποια στιγμή επιθυμεί να διοργανώσουμε αντίστοιχους αγώνες στην πόλη του Βόλου, να το κάνουμε. Ο κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια των Δήμων Βόλου και Λάρισας προκειμένου να αναλάβουν τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. Πιστεύω ότι ο Βόλος έχει και τη διάθεση και την υποδομή, αλλά και είναι μια όμορφη πόλη που θα πρέπει να γίνει εισακουστέα η υποψηφιότητα αυτή, και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει φίλαθλο πνεύμα, το βλέπουμε όχι μόνο όταν ερχόμαστε στο Βόλο, αλλά και όταν πάμε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Βλέπουμε τα παιδιά από το Βόλο έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, αγάπη και προσήλωση στην άθληση, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία. Διεθνούς φήμης μαραθωνοδρόμο μεγάλων αποστάσεων Κώστα Κούρο τίμησε ο δήμαρχος Βόλου Αλέκος Βούλγαρης. Παράλληλα, ο κύριος Κούρος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Βόλος θα κερδίσει το στοίχημα των Μεσογειακών Αγώνων το 2013. Τον διεθνούς φήμη μαραθωνοδρόμο μεγάλων αποστάσεων Κώστα Κούρο τίμησε ο δήμαρχος Βόλου Αλέκος Βούλγαρης. Ο άνθρωπος που κατέχει πολλά ρεκόρ στον ενεργητικό του και φημίζεται για την μεγάλη του αντοχή, έλαβε χθες μέρος το μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη. Την παρουσία του κύριου Κούρου στην πόλη του Βόλου, που συμμετείχε και στους αγώνες που διοργάνωσε ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου Βόλου, πραγματικά τιμά την πόλη μας. Ο κύριος Κούρος είναι ένας αθλητής διεθνούς φήμης, ένα αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ένα δύσκολο άθλημα που πραγματικά λίγοι, θα έλεγα, αθλητές μπορούν να το αντέξουν. Ο κύριος Κούρος έχει δώσει μεγάλες, έχει περγαμηνές και έχει τιμήσει τη χώρα μας πολλές φορές σε διεθνείς αγώνες. Και είναι τιμή μας που τον φιλοξενήσαμε στην πόλη του Βόλου. Αν και η Ελλάδα είναι η γενέτρια του μαραθωνίου, πιστεύω ότι η σύγχρονη ελληνική νοοτροπία που είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, φυγόπονη, γιατί αυτό περνάει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, χρειάζονται κίνητρα τα παιδιά σήμερα προκειμένου να περάσουν στην παραγωγή και δράση και δημιουργία. Έτσι πρέπει εμείς αυτοί, τέλος πάντων, που κάνουν κάτι ξεχωριστό, να προβάλλονται οι προσπάθειές τους, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν σαν κίνητρο την παραγωγή, τη δράση και την υπερπροσπάθεια, που είναι συγγενικά, όπως είπα, και η λέξη μαραθώνιος, όπως λέμε, μαραθώνιες, συζητήσεις και οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει δηλαδή να γυρίσουμε σε αυτό το πνεύμα του αγωνιστικού πνεύματος, ας πούμε, την. Ο κύριος Κούρος εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Βόλος θα κερδίσει το στοίχημα των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. Πιστεύω ότι ο Βόλος έχει και τη διάθεση και την υποδομή, αλλά και είναι μια όμορφη πόλη που θα πρέπει να γίνει εισακουστέα η υποψηφιότητα αυτή, και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει φίλαθλο πνεύμα, το βλέπουμε όχι μόνο όταν ερχόμαστε στο Βόλο, αλλά και όταν πάμε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Βλέπουμε τα παιδιά από το Βόλο έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, αγάπη και προσήλωση στην άθληση, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία.